Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το eyeliner. Από πού ξεκινάει, πού τελειώνει, πόσο χοντρή πρέπει να είναι η γραμμή, πόσο έξω θα βγει και με τι προϊόντα θα το κάνουμε, τι προϊόντα επιλέγω, σύμφωνα με αυτό που θέλω να πετύχω. Το eyeliner στην ουσία είναι το περίγραμμα του ματιού. Είναι η γραμμή που τραβάμε πάνω ή κάτω από το μάτι για να του δώσουμε περισσότερη ένταση. Αυτή τη γραμμή μπορούμε να την κάνουμε είτε με σκιά, είτε με μολύβι, είτε με τα κλασικά eyeliner που όλοι γνωρίζουμε. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα κλασικά eyeliner. Τι επιλογές έχουμε. Η πρώτη επιλογή είναι eyeliner σε στυλό. Είναι ανεξίτυλο, έχει μύτη από σιλικόνη, η οποία είναι πάρα πολύ λεπτή για να πετυχαίνεις πολύ ωραίες λεπτές γραμμές. Επόμενο είναι το cream liner ή αλλιώς gel. Είναι τελείως αδιάβροχο, είναι σε μορφή κρέμας και απλώνεται με πινελάκι, είτε λοξό είτε με λεπτή τρίχα. Επόμενο είναι το cake eyeliner. Είναι σε μορφή πάστα, είναι τελείως στεγνό και αυτό που χρειάζεται είναι να βρέξεις το πινέλο σου και να τραβήξεις τη γραμμή που εσύ επιθυμείς. Το cake eyeliner βγαίνει είτε μεμονωμένο, είτε σε παλέτα με την επιλογή των χρωμάτων αυτό. Οι γραμμές που θα κάνω σήμερα θα γίνουν όλες με το cream eyeliner. Από πού ξεκινάμε το eyeliner λοιπόν? Εδώ έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μπορεί είτε να αρχίσουμε από το τελείωμα, είτε από τη μέση, είτε πιο έξω, είτε από τον έσω καρφό. Εσείς επιλέγετε καθαρά από πού θα ξεκινήσετε. Είναι καθαρά αισθητικής. Τώρα, αν έχουμε ένα μάτι που δεν έχουμε αρκετά μεγάλο καπάκι, τότε ιδανικά είναι η γραμμή μας να είναι κάπως πιο λεπτή. Όταν έχουμε χώρο και το φρύδι μας είναι αρκετά πάνω, τότε δεν μας πειράζει η γραμμή μας να γίνει αρκετά πιο χοντρή. Το πόσο έξω θα βγούμε εξαρτάται επίσης από την αισθητική μας. Πόση ένταση θέλουμε να δώσουμε στο βλέμμα ή πόσο ήσυχο πρέπει να το κάνουμε. Το άλλο κομμάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι στη μορφολογία του ματιού. Πόσο κάτω κατεβαίνει η κόχη της, οπότε δεν μας επιτρέπει να τραβήξουμε έξω τη γραμμή μας. Οπότε εκεί αναγκαστικά η γραμμή μας θα είναι πιο κοντή, πιο μικρή, δεν θα έχει τόσο μεγάλο τελείωμα, πιο λεπτό τελείωμα λοιπόν. Το πινέλο που επιλέγω για να κάνω λεπτές γραμμές και ευθείες είναι το 4300. Έχει πλαστική τρίχα και αρκετά σκληρή. Έτσι δεν μου ανοίγει καθόλου και το ελέγχω 100%. Για αρχή θα ξεκινήσω με μια λεπτή γραμμή και σιγά σιγά θα την παχαίνω ως εκεί που με παίρνει. Ξεκινάω λοιπόν, σύριζα τη λεφαρίδα και βγαίνω ελαφρώς μπροστά έξω. Και φτάνω μέχρι την τελευταία βρεφαρίδα. Όσο μπαίνω προς τα μέσα, λεπταίνω. Έχω σταματήσει ακριβώς στην τελευταία βρεφαρίδα της. Εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να είμαι σίγουρος για το πόσο πάνω θα τραβήξω. Ένα ωραίο κόλπο για να ξέρετε σε ποιο σημείο θα πρέπει να βγαίνει η γραμμή είναι αν τραβήξετε μια νοητή ευθεία από το κάτω μέρος μέχρι στο σημείο που θέλετε να φτάσει. Έτσι λοιπόν είναι σαν να βάζετε έναν οδηγό, ένα σημάδι. Και μετά ενώνετε. Και γεμίζουμε. Μόλις κάναμε λοιπόν μια γραμμή eyeliner, ούτε πάρα πολύ λεπτή, ούτε χοντρή ακόμη. Δεν τραβήξαμε αρκετά έξω, ξεκινήσαμε από την αρχή και φτάσαμε λίγο πιο έξω το μάτι, ελαφρώς ανωδική. Όχι πολύ ανωδική. Τώρα, εδώ, αν έχουμε σκοπό να βάλουμε και ψεύτικη βλεφαρίδα, το eyeliner θα εξαφανιστεί. Οπότε, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε μια πιο χοντρή γραμμή eyeliner και πιο τραβηχτή, πιο μεγάλη, πιο να φεύγει, να βγαίνει πιο πολύ έξω. Οπότε, να υποστηρίξει τη βλεφαρίδα που θα βάλουμε. Η βλεφαρίδα που έχω επιλέξει να βάλω είναι αρκετά έντονη. Είναι 108. Είναι 3D, που σημαίνει ότι έχουμε διπλή στρώση. Έχω μία στρώση πάνω, μία στρώση κάτω. Αυτό μου δίνει περισσότερο ένταση στο βλέμμα. Έτσι λοιπόν, με μια τέτοια βλεφαρίδα θα πρέπει να κάνω ένα πιο μεγάλο eyeliner. Ένα πιο τραβηγμένο eyeliner.
Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο με τη ζέστη φαρίδα τραβήξαμε λίγο το eyeliner πιο έξω και παχύναμε ακριβώς αυτό το σημείο και προεκτείναμε λίγο πιο κάτω τη γραμμή. Πάντα όταν τραβάτε αρκετά έξω, πάντα να τραβάτε και από μέσα, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνο στο μάτι να λιθωρήσει και να βγει αρκετά αραιόφθαλμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε αν θα φοράει ψεύτικη ή όχι και μετά να διαβάσουμε καλά μέχρι πού μας επιτρέπει το μάτι να τραβήξουμε ή πόσο μας επιτρέπει το μάτι να παχύνουμε ή να λεπτύνουμε τη γραμμή του eyeliner. Και έτσι είναι το eyeliner αν βγάλουμε τη βλεφαρίδα. Ελαφρώς μεγαλύτερο από όσο πρέπει να είναι, αρκετά έντονο.